από το ηλιόλουστο αυτό στάδιο. Ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός με τον τρόπο του θέλει να συμβάλλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όλοι μας ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διεξάγεται υπό ιδανικές συνθήκες. Ας το απολαύσουμε. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Μαρτίνες. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Σεντράρει και με το κεφάλι πάει για γκολ. Διώχνουν την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Καλή αμυντική προσπάθεια. Κακή επέμβαση. Εκεί είναι φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκτη. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Θα τη στείλει στα δίκτυα. Μυρίζει, ωραίο σου. Ναι, τα κατάφερε. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Πανέξυπνο γκολ αυτό. Κρεώνεται καθαρά στο ποδοσφαιρικό του ένστικτο. Άλλη τροπή τώρα. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική. Ου, το τόλμησε! Σταμάτησαν έγκαιρα. Και κάνει το σουτ. Σαν έλουδος θα κλέψει. Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Τι θα έλεγες για το πρώτο ημίχρονο? Νομίζω πως το σκορ αντικατοπτρίζει το παιχνίδι ως τώρα και την προσπάθεια των δύο ομάδων. Όσο πιο πολύ προσπαθείς και ρισκάρεις, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες σου για νίκη. Μονάχα ένα γκολ χωρίς τις δύο ομάδες.
1-0 το σκορ. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Πιστεύω πως το παιχνίδι αυτό είναι φάουλ. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Κάνει μια σετ κεφαλιά. Είναι μέσα! Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Λουκούμι η σέντρα. Ήταν μισό γκολ από μόνη της. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Άγια γκολ! Έτοιμος για το σούτ. Αστόχησε στο σούτ. Συνέχεια με πλάγιο. Έβασαν τη διαφορά στο ένα γκολ. Αυτό που πέτυχαν είναι πολύ σημαντικό και τους δίνει πίστη. Όμως μπορούν να πιέσουν για να πετύχουν την ισοφάριση. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Και ακόμα μένει όρθιος. Θα σεντράρει. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια.
αυτή τη φορά είναι σε θέση του σέντρου. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Εξαπολύει ένα σουτ. Για πολύ λίγο δεν τα καταφέρει. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Μακρινή ψηλή παλιά. Αυτό ήταν τέλος. Μπορείτε να δείτε τι σημαίνει για αυτούς τους παίχτες να επικρατήσουν μετά από μια τόσο έντονη